Χαίρετε. Σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης 11 με τίτλο «Αν χάσουμε και τη δουλειά μας». Έχω πάρει ένα αίτημα από μία φίλη που παρακολουθεί τα βίντεο αυτά και ρωτάει πώς κάποιοι άνθρωποι θα διαχειριστούν την πρόσφατη ανεργία τους ως απόρρια της καραντίνας. Έχουμε ακούσει όλοι ότι αυτές τις μέρες έχουν γίνει απολύσεις. Αν δεν κάνω λάθος, έχουμε ακούσει για ένα αριθμό 41.000 ανθρώπων που απολύθηκαν μόνο τον Μάρτιο του 2020 στην ελληνική επικράτεια. Αρκετοί είναι και αυτοί που περιμένουν την απόλυση τους εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Ίσως είναι καλή ιδέα να το κάνεις vlog, διότι υπάρχουν σίγουρα πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν μοιραία τον ιό της ανεργίας, ο οποίος είναι ο πλέον θανατηφόρος. Με σεβασμό και εκτίμηση. Σε ευχαριστώ και για το σεβασμό και την εκτίμηση. Θέλω όμως να πω ότι κατά τη γνώμη μου ο ιός της ανεργίας δεν είναι ο πλέον θανατηφόρος, ευτυχώς. Γιατί αν ο ιός της ανεργίας ήταν ο πλέον θανατηφόρος, δεν νομίζω να έμεναν και πολλοί Έλληνες ζωντανοί κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης που γερά κρατάει στην Ελλάδα για πάνω από 10 χρόνια. Εντάξει. Η ανεργία είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Τα χρήματα είναι αναγκαία για όλους μας για να μπορούμε να επιβιώσουμε σωματικά και ψυχικά. Τα χρήματα είναι αναγκαία και για να νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια. Έχουν και αυτή τη δουλειά τα χρήματα, δεν είναι μόνο για να μπορούμε να αγοράζουμε φαγητά να τρώμε ή να νοικιάζουμε ένα σπίτι, να έχουμε στέγη πάνω από το κεφάλι μας ή για να αγοράζουμε ρούχα κλπ. Τα χρήματα είναι απαραίτητα και για να νιώθουμε συναισθηματική ασφάλεια. Γιατί τα χρήματα συμβολίζουν το αποκούμπι για το μέλλον και μια δύναμη που μπορεί να μας βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή. Τώρα στην Ελλάδα και στην Κύπρο και στην Ευρώπη όλη και στον κόσμο όλο και στην Αμερική υπάρχει μια πολύ δύσκολη στιγμή. Είναι η πανδημία του ιού που προκαλεί τον COVID-19. Είμαστε στο σπίτι περισσότεροι σε αποκλειστική καραντίνα. Βιώνουμε πρωτόγνωρες εποχές που δεν δικαιούμαστε να βγούμε από το σπίτι μας, που είναι περιορισμένες οι κινήσεις μας. Και μαζί με όλα αυτά κάποιοι έχουν να βιώσουν το γεγονός ότι απολύθηκαν και τον φόβο ότι θα απολυθούν. Θέλω να δηλώσω με κάθε επίγνωση αυτού που λέω ότι η ανεργία δεν είναι θανατηφόρος ιός. Δεν είναι θανατηφόρος. Δεν είναι το τέλος του κόσμου να παραμείνουμε άνεργοι. Είναι δύσκολο πράγμα, είναι επίπονο πράγμα, είναι ασυνήθιστο πράγμα για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν μεγαλώσει μέσα σε καλύτερες οικονομικές συνθήκες, όπως ήταν καλύτερες οικονομικές συνθήκες πριν 20, πριν 30 χρόνια και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή η προοπτική του να χάσουν τη δουλειά τους να είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο, με την έννοια του ότι χρειάζεται κάποιος να προσαρμοστεί σε ένα νέο τρόπο ζωής, όπου δεν θα έχει εργασία, θα είναι πάρα πολύ μειωμένα τα έσοδά του, γιατί υπάρχει ο θεσμός του ανεργιακού επιδόματος, το οποίο διαρκεί μερικούς μήνες εδώ στην Κύπρο, για 6 μήνες διαρκεί το ανεργιακό επίδομα. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς είναι οι διαδικασίες και για πόσο καιρό δικαιούται κάποιος ανεργιακό επίδομα. Όμως σαφώς είναι μια δύσκολη συνθήκη, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου. Εγώ προσωπικά έχω βιώσει αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση της ανεργίας και της πλήρους οικονομικής δυσκολίας το 2011. Μπορείτε να ψάξετε στο κανάλι μου να βρείτε το βίντεο που λέει «Τι έκανα όταν έμεινα χωρίς λεφτά και χωρίς δουλειά» το 2011. Εκεί φυσικά ήταν αποτελέσματα δικών μου επιλογών αυτά που βίωνα. Δηλαδή εγώ ίδια προσωπικά είχα αποφασίσει να ασχοληθώ με την πολιτική, να επενδύσω χρήματα που δεν είχα σε μια προεκλογική εκστρατεία, η οποία στο τέλος απέτυχε, και να καταλήξω χωρίς δουλειά, χωρίς εισοδήματα, με πολλά χρέη. Ήταν μια δική μου επιλογή, οπότε είχε κάποιο πνευματικό νόημα για μένα τότε να συνειδητοποιήσω ότι εφόσον έκανα βλακώδεις επιλογές, έφαγα τα μούτρα μου και τώρα πληρώνω για τα δικά μου τα λάθη. Αυτό το έκανε πιο εύκολο για μένα, νομίζω, να αντιμετωπίσω το γεγονός ότι τα χρήματα ήταν ελάχιστα και ότι έπρεπε να επιβιώσω μονογονιός ούσα τότε με 2 παιδιά κάτω από πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Φαντάζομαι
δεν το γνωρίζω, ότι το να μείνεις χωρίς δουλειά, όχι από δικό σου λάθος, αλλά από επιλογή του αφεντικού σου ή από επιλογή της γενικότερης συνθήκης, δηλαδή ερχόμαστε σε μια γενικότερη συνθήκη οικονομικής δυσπραγίας, κλείνουν επιχειρήσεις, μένουν χωρίς έσοδα, γίνονται απολύσεις, δεν ξέρω. Σας ξαναλέω, είμαι ψυχολόγος, ενώ σας ξαναλέω όπως έχω πει και σε άλλα vlogs. Είμαι ψυχολόγος, δεν είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν γνωρίζω την νομοθεσία, δεν γνωρίζω τι προβλέπετε σε τέτοιες περιπτώσεις στην παρούσα φάση και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κάτι είδα ότι κάποια μέτρα έχουν αποφασιστεί, δεν ξέρω αν έχουν ληφθεί και σε ποιο βαθμό έχουν ληφθεί αυτά τα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν οι απολύσεις ή να στηρίξει η κυβέρνηση τις επιχειρήσεις ώστε να μην απολύσουν τους υπαλλήλους. Στην περίπτωση όμως που κάποιος έχει απολυθεί ή που θα απολυθεί, σαφώς δεν φταίει ο ίδιος, φταίει η συνθήκη. Μια συνθήκη που είναι πέρα από τα χέρια μας. Δεν φταίμε εμείς γιατί προέκυψε η πανδημία του κορονοϊού. Δεν προκαλεί αυτός που έχει απολυθεί, δεν έχει προκαλέσει την πανδημία, δεν έχει προκαλέσει την οικονομική καταστροφή. Η οικονομική καταστροφή έχει προκληθεί από φυσικά αίτια. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, κάθε 2-3 αιώνες ή πολλές φορές και δύο φορές μέσα σε ένα αιώνα, μπορεί να έχουμε πανδημίες οι οποίες να εξολοθρεύσουν. Στο παρελθόν εξολόθρευαν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Φαίνεται ότι αυτή την περίοδο παγκοσμίως γίνεται μια προσπάθεια ώστε να εξολοθρευτεί η εξάπλωση της πανδημίας και εξολοθρεύεται η οικονομία, η παθαίνει ζημιά οικονομία και πεθαίνουν όσο το δυνατόν λιγότεροι άνθρωποι. Ο λόγος που μένουμε στα σπίτια μας, ο λόγος που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις αυτές τις πολύ σοβαρές αποφάσεις για να σταματήσουν οι περισσότερες εργασίες και για να, στην ουσία να πάρει μια παύση οικονομία, είναι για να μην θρηνήσουμε περισσότερα ανθρώπινα θύματα. Άρα κάνουμε μια προσπάθεια για να μην χάσουμε ανθρώπους, αλλά θα χάσουμε σίγουρα λεφτά και θα χάσουμε σίγουρα τη δουλειά τους κάποιοι άνθρωποι. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Όμως σκεφτείτε το εξής. Το μότο μου που λέω συνέχεια ποιο είναι, το shit happens, life happens, δύσκολα πράγματα συμβαίνουν. Δεν φταίμε εμείς για την πανδημία, δεν την προκαλέσαμε εμείς την πανδημία. Είναι μια φυσική κατάσταση η οποία ήρθε και μας βρήκε και όλη η ανθρωπότητα ενωμένη, πραγματικά σε πάρα πολλές χώρες στον κόσμο ενωμένοι οι άνθρωποι αγωνίζονται για να προσπαθήσουν να νικήσουν αυτό τον ιό, ο οποίος είναι όντως θανατηφόρος. Η ανεργία δεν είναι θανατηφόρα αυτή καθ' αυτή. Όντως, κάποιοι άνθρωποι που φτάνουν σε απελπισία μπορεί να θέσουν τέρμα στη ζωή τους και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ονομαστεί η ανεργία ως θανατηφόρα. Όμως, αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση του προβλήματος να θέσει κάποιος τέρμα στη ζωή του. Αν κάποιος ο οποίος έχει χάσει τη δουλειά του ή φοβάται πως θα χάσει τη δουλειά του, έχει τέτοιες σκέψεις μαύρες, τέτοιες σκέψεις αυτοκαταστροφικές, να πάρει κατευθείαν τηλέφωνο στους ακόλουθους αριθμούς. Υπάρχουν αριθμοί αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι για ψυχολογική υποστήριξη στους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται. Μπορεί να τηλεφωνήσει στο 210-729-957, από τις 10 το πρωί στις 4 το απόγευμα και Σάββατο με Κυριακή στο 210-728-9240 από τις 10 έως τις 4. Είναι τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το Γεννήτιο Νοσοκομείο, το οποίο είναι εξαιρετικό από ό,τι ακούω το Γεννήτιο Νοσοκομείο. Διαβάζω μία δημοσίευση από το CNN Ελλάδος, θα βάλω το link στην περιγραφή, με τις εξελίξεις της πανδημίας του νέου κορονοϊού και το αίσθημα επιστημονικής ευθύνης της κοινωνικής αλληλεγγύης, Βρετανικές αρχές του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με την πρώτη πανεπιστημιακή ψυχιατρική κλινική του Αιγινητίου Νοσοκομείου, αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την οργάνωση και λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής και συμβουλευτικής για ψυχολογικής υποστήριξης των πολιτών. Εκτός της τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης, θα υπάρχουν επίσης ανοιχτές γραμμές βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης Skype για την αντιμετώπιση του ψυχολογικού αβοήθητου. Τόσο η τηλεφωνική γραμμή
ως βοήθειας, όσο και οι ανοιχτές γραμμές βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης Skype, θέλουν να προσφέρουν ένα παράθυρο διαλόγου συμβουλών και ελπίδας και δίνουν τη δυνατότητα σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα να μιλήσουν, να στηριχθούν και να έλθουν πιο κοντά στη λύση του προβλήματος. Στα αιτήματα ψυχολογικής βοήθειας απαντούν ψυχίατροι και ψυχολόγοι από το επιστημονικό διδακτικό προσωπικό και τους συνεργάτες της πρώτης πανεπιστημιακής ψυχιατρικής κλινικής του Αιγινητίου Νοσοκομείου. Μιλάμε 2-10-72-97-957 για καθημερινές και 2-10-72-89-240 για τα Σαββατοκύριακα. Γραμμές βοήθειας μέσω τηλεδιάσκεψης, Αιγινήτιο 1, Αιγινήτιο 2, Αιγινήτιο 3, Αιγινήτιο 4, Αιγινήτιο 5, Skype account. Θα βάλω αυτό το link στην περιγραφή του βίντεο και μπορείτε να το βρείτε. Επίσης υπάρχει και η γραμμή για την αυτοκτονία, η γραμμή βοήθειας για αυτοκτονικές σκέψεις είναι το 1018, 24ωρη γραμμή παρέμβασης για την αυτοκτονία. 10-18 κλίμακα φορέας ανάπτυξης ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. 10-18 είναι γραμμή και επίσης υπάρχει κέντρο ημέρας για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Σας παρακαλώ πολύ. Εάν σκέφτεστε την αυτοκτονία, λέει εδώ, εάν ανησυχείτε για κάποιο δικό σας, εάν έχετε χάσει κάποιο δικό σας, τηλεφωνήστε στο 10-18. 24ωρη γραμμή παρέμβαση για την αυτοκτονία. Η απώλεια της εργασίας μας δεν μας σκοτώνει, η απώλεια της ελπίδας μας σκοτώνει. Θέλω να κλείσω αυτό το σφινάκι ψυχικής ενδυνάμωσης, το οποίο έχει πάρει περισσότερο χρόνο από τα 5 λεπτά που παίρνουν τα σφινάκια, αλλά νομίζω καλή ιδέα είναι. Θέλω να πω κάποιες σκέψεις οι οποίες νομίζω πως μπορούν να είναι χρήσιμες για να μας ηρεμήσουν. Όταν σκεφτόμαστε ότι δεν είναι μόνο εμείς που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, αλλά βρίσκονται πολλές χιλιάδες ή και εκατομμύρια συνανθρωποί μας σε αυτή την κατάσταση, σε όλη την Κύπρο και την Ελλάδα και στον κόσμο, ότι δεν είναι μόνο εμείς που απολυθήκαμε ή θα απολυθούμε, αλλά θα απολυθούν και άλλοι άνθρωποι, αυτό μας βοηθάει να μην νιώθουμε ότι τιμωρούμαστε εμείς για κάτι συγκεκριμένο ή ανέτεια για κάτι για το οποίο δεν φταίμε. Όλοι μαζί θα το περάσουμε. Είμαστε εδώ και όλοι μαζί θα το περάσουμε. Δεν θα σας πω να κάνετε θετικές σκέψεις που δεν τις νιώθετε. Πάρτε την κάθε μέρα μία-μία. Προγραμματίστε την επόμενη μέρα. Δεν ανάγκη να προγραμματίσετε την επόμενη εβδομάδα και τον επόμενο μήνα. Και από τη στιγμή που είναι μία συνθήκη που επηρεάζει όλη την κοινωνία, σίγουρα θα βρεθούν τρόποι για να υποστηριχτούν και οικονομικά και ψυχικά και συναισθηματικά, γιατί σας έχω μιλήσει για τις γραμμές για το Αιγινήτιο και σας έχω μιλήσει για τη γραμμή 1018. Στις επόμενες μέρες θα βγάλω ένα vlog για τις δωρεάν δομές ψυχοθεραπείας όταν τελειώσει αυτή η ιστορία με την καραντίνα, γιατί τώρα υπάρχουν, αλλά δεν μπορεί κανείς να πάει γιατί υπάρχει η απαγόρευση κυκλοφορίας. Σας στέλνω την αγάπη μου και δεν είναι θανατηφόρο το να χάσουμε τη δουλειά μας, την υγεία μας να μην χάσουμε. Ο λαός μας δεν λέει την υγεία σου να έχεις και όλα τα άλλα καλά. Την υγεία μας πρώτα απ' όλα. Μαζί, ενωμένοι, να πολεμήσουμε την εξάπλωση αυτού του θανατηφόρου ιού και ακόμη και χάσουμε τη δουλειά μας, θα βρούμε τρόπους να ξανασταθούμε στα πόδια μας. Μπορούμε. Οι Έλληνες είμαστε όπως τους φοίνικες που ξαναγεννιούνται μέσα από τις τάχτες τους. Την αγάπη μου.